Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλο σεισμό που έπληξε την επαρχία Γκανσού της Βορειοδυτικής Κίνας. Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επαρχία εξαιτία του σεισμού σύμφωνα με την Κινέζικη Δημόσια Τηλεόραση που επικαλέστηκε τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης της Επαρχίας. Ο σεισμό ισχύω 5,9 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, προκάλεσε εκτεταμένε ζημιέ, ιδίω στην κατάρρευση σπιτιών, οθώντα κατοίκου να βγουν έντρομοι στου δρόμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσει έρευνα και διάσωση με τον πρόεδρο τη Κίνα, Σι Τζιπίνγκ, να δίνει εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να σωθούν ζωέ. Το επίκεντρο τη σεισμική δόνηση εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα τη επαρχία Γκανσού και τη επαρχία Τσιγκάη. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνική δικτύωση, διακρίνονται συντρίμια κτηρίων και σοβαρέ υλικέ ζημιέ. Η και η ηλεκτροδότηση διακόπηκαν σε κάποια χωριά, Σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα. Οι αρχέ έστειλαν μονάδε ειδικευμένε σε επιχειρήσει έρευνα και διάσωση στην περιοχή, αμέσω μόλι ειδοποιήθηκαν. Οι ισχυροί και καταστροφική σεισμοί είναι σχετικά συχνή στην Κίνα.